Είναι η δεύτερη συνταγή που μοιράζομαι μαζί σας. Αυτή την περίοδο, όπως σας έχω πει, είμαι μακριά από τους μαθητές μου που μου λείπουν πάρα πολύ. Οπότε η συγκεκριμένη συνταγή είναι ένας τρόπος τηλεκπαίδευσης, εκπαίδευσης μέσω των νέων μεθόδων διδασκαλίας που μας έχει προτείνει και το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι λοιπόν, οπτικοποιώ μία συνταγή, μία απλή συνταγή, μέσα από την οποία πειραματίζομαι παράλληλα για τα νέα μου project, όπως σας είπα, που ετοιμάζω. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε μουστοκούλουρα. Όπως είπα, θέλω λίγο να αλλάξω τη συνταγή, οπότε ορμόμενος από διάφορες συνταγές με βασική ιδέα πάντα μία συνταγή της θείας Δέσποινας, θα κάνουμε μία διαφορετική προσέγγιση στα μουστοκούλουρα. Τι είναι τα μουστοκούλουρα? Τα μουστοκούλουρα είναι κουλουράκια που τα κάνουμε με μουστο. Ο μουστος είναι ένας φυσικός χυμός από σταφύλι, δηλαδή αν στύψουμε ένα σταφύλι και πάρουμε το χυμό του πριν ξεκινήσει η αλκοολική ζύμωση, αυτό είναι ο μουστος. Κατά τη διάρκεια αυτό μετατρέπεται σε κρασί μέσα από τον μύκητα που υπάρχει στην επιφάνεια του σταφυλιού, ο οποίος θα έρθει σε επαφή με τα ζάχαρα κατά τη διάσπαση του σταφυλιού και έτσι θα ξεκινήσει η αλκοολική ζύμωση. Πριν λοιπόν την αλκοολική ζύμωση παίρνουμε το μούστο. Επειδή μούστο όμως δεν βρίσκουμε καθημερινά, διότι είναι ευαλείο το προϊόν, δηλαδή αν το συντηρήσουμε θα χαλάσει, έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε πετιμέζι. Αυτό λοιπόν είναι το πετιμέζι. Το πετιμέζι ουσιαστικά είναι ο μούστος, τον οποίο τον έχουμε συμπυκνώσει. Έχουμε λοιπόν κάνει υπό ατμό εξάτμιση του νερού, της υγρασίας του, και αυτό έχει γίνει τύπου σιρόπι. Ουσιαστικά δηλαδή είναι, φανταστείτε, σαν να έχουμε βράσει το μούστο, έχει εξατμιστεί μια ποσότητα νερού και το έχουμε συμπυκνώσει. Συμπυκνωμένος λοιπόν ο μούστος είναι το πετιμέζι. Το βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ, αποφάσισα εγώ να το χρησιμοποιήσω για να κάνω μουστοκούλουρα. Θα σας περιγράψω τώρα τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσω. Είναι 2 φλιτζάνια του τσαγιού αλεύρι, 3 μάλλον φλιτζάνια του τσαγιού αλεύρι και 2 βρώμοι. Αποφάσισα να βάλω βρώμοι, νυφάδες βρώμοι σπερασμένες στο μούλτι και όλα αυτά σε φλιτζάνια του τσαγιού. Έχουμε τη διωκωτική ύλη που είναι το baking powder και σόδα. Άρα ένα φακελάκι baking powder και σόδα, ένα κουταλάκι του γλυκού. Βάζουμε σόδα γιατί είναι βαρύ το μείγμα και να το ενισχύσουμε διωκωτικά. Όπως παρατηρείτε, είναι όλα σε φλιτζάνια του τσαγιού, όπως συμβαίνει άλλωστε στο βιβλίο, το οποίο γνωρίζετε, το βιβλίο απλά και διαφορετικά, όπου τα υλικά περιγράφονται σε φλιτζάνια του τσαγιού και όχι με ζυγαριά. Είναι μια εύκολη προσέγγιση αυτή, η οποία μας βάζει στην κουζίνα να δημιουργήσουμε και να μην έχουμε το νου μας σε γραμμάρια κτλ. Τα οποία πολλές φορές μπορεί να είναι αποτρεπτικά. Νερό, 1/3 νερό, φλιτζάνιου του τσαγιού. Έχουμε πετιμέζι, 1 φλιτζάνι του τσαγιού πετιμέζι. Έχουμε ελαιόλαδο, 2/3, λίγο πιο πάνω από τη μέση. Ένα σφινάκι τσίπουρο. Και αποφάσισα αντί για ζάχαρη να βάλω μελάσσα. Αυτή είναι η μελάσσα. Η μελάσσα ουσιαστικά είναι το προϊόν το οποίο μένει από τη ζάχαρη. Η ζάχαρη λοιπόν είτε από το ζαχαρότεφλο το οποίο παράγεται στην Ελλάδα ή από το ζαχαροκάλαμο που παράγεται η ζάχαρη στο εξωτερικό, πριν γίνει λευκή η ζάχαρη υπάρχει μια ουσία μέσα σε αυτήν. Αυτή είναι η μελάσσα, είναι ουσιαστικά αυτό το μαύρο σιρόπι. Αυτό παλιότερα χρησιμοποιούνταν κυρίως για ζωοτροφή, τα τελευταία χρόνια όμως έχει αποδειχθεί το πόσο θρεπτικό είναι σε σίδηρο, σε ασβέστιο και σε μαγνήσιο. Έτσι λοιπόν, πλέον πωλείται σε βάζα και χρησιμοποιείται ως γλυκαντική ύλη. Εγώ το χρησιμοποιώ και ως γλυκαντική ύλη στον καφέ. Απλά θα σας πω σε αυτό το κομμάτι ότι επειδή έχει μια γλυκόπικρη γεύση, γι' αυτό το λόγο μπορεί να μην είναι τόσο επιθυμητό ώστε και καθημερινό στο να χρησιμοποιείται σαν γλυκαντική ύλη. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους, όπως ένα dressing σε μια σαλάτα, στο μαγείρεμα και στη ζαχαροπλαστική. Έχει απλά γεύση. Η γεύση του ταιριάζει πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Για τη μελάσσα επίσης θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά η μαύρη ζάχαρη, η οποία όλοι
τελευταία χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο, περιέχει μία μικρή ποσότητα μελάσσας. Γι' αυτό το λόγο είναι και πιο υγροσκοπική. Έτσι λοιπόν υπάρχει η μαύρη ζάχαρη, η οποία είναι πολύ υγρή, και η καστανή ζάχαρη, η οποία είναι λίγο πιο στεγνή. Άρα η μαύρη ζάχαρη, που είναι πιο υγρή, έχει μεγαλύτερη ποσότητα μελάσσας μέσα. Στη μελάσσα λοιπόν έγκυται αυτό το σκούρο χρώμα της μαύρης ζάχαρης που πάντα ζητάμε στον καφέ και λέμε θέλω ένα καφέ με μαύρη ζάχαρη κτλ. Άρα λοιπόν είναι πιο συνεπτική η μελάσσα. Κρατήστε αυτό. Τώρα, τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να πάρουμε τα υγρά υλικά, να τα βάλουμε σε ένα δοχείο εδώ πέρα, σε ένα βαθύ μπολ. Οπότε ρίχνω μέσα το πετιμέζι. Το πετιμέζι από μόνο του είναι γλυκό, διότι περιέχει τα ζάχαρα του σταφυλιού σε συμπυκνωμένη μορφή. Άρα λοιπόν είναι από μόνο του γλυκό. Ρίχνω αυτό. Θα ρίξω και το λάδι. Ρίχνω το νερό. Και ρίχνω και τη μελάσσα. Η μελάσσα είναι πιο παχύρευστη, αν δείτε το πετιμέζι. Είναι λοιπόν το φυσικό σιρόπι, το οποίο βγαίνει από την επεξεργασία της ζάχαρης, όπως είπαμε. Και στη συνέχεια προσπαθούμε να ανακατέψουμε τα υλικά ώστε να αναμειχθούν ομοιογενώς. Έχω χρησιμοποιήσει ελαιόλαδο, μπορείτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σπορέλαιο, αλλά για ακόμη μία φορά λέμε ότι διατροφολογικά το καλύτερο λάδι, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο στη μαγειρική αποθρεπτική άποψη, είναι το ελαιόλαδο. Έτσι. Ρίχνω και το τσίπουρο. Και στη συνέχεια μπορούμε να ξεκινήσουμε να ρίχνουμε τα στερεά συστατικά, ένα κουταλάκι τριμμένο, μισό μάλλον, γαρίφαλο γιατί έχει έντονη γεύση, και ένα κουταλάκι κανέλα. Το αλεύρι. Τη βρώμη. Το baking powder ως διωκωτική ύλη. Και τη σόδα ως έξτρα διωκωτική ύλη για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη διώκωση. Θα φορέσω γάντι για μπλε χρώματος, όπως έχουμε πει πάντοτε που φοράμε, για να ξεκινήσουμε το ζύμωμα με το χέρι. Αν θέλουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το μιξεράκι με το γάτζο, με το εξάρτημα γάτζο. Αλλά επειδή δεν θέλει πολύ ζύμωμα, θα χρησιμοποιήσουμε τα χεράκια μας και ξεκινάμε το ζύμωμα. Mm-hmm.
Συνεχίζουμε και ρίχνουμε λίγο αλεύρι ακόμα, μέχρι η ζύμη να ξεκινήσει να γίνεται, να στερεοποιείται κατά κάποιον τρόπο. Οπότε βλέπουμε ότι μπορεί να σηκώσει λίγο παραπάνω αλεύρι από αυτό το οποίο είχαμε υπολογίσει. Δηλαδή είπαμε 3 φλιτζάνια του τσαγιού αλεύρι και 2 βρώμη. Στη συνέχεια προσθέτουμε σταδιακά λίγο αλεύρι μέσα, ώστε να μπορέσει η ζύμη να δημιουργηθεί. Δεν θα χρειαστεί παραπάνω. Έβαλα μισό φλιτζάνι αλευράκι ακόμα μέσα και η ζύμη είναι έτοιμη, ώστε να πλάθεται. Καταλάβατε? Αυτό εξαρτάται από το αλεύρι το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, το οποίο χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιούμε ένα αλεύρι για όλες τις χρήσεις, όμως επειδή η απορροφητικότητα του αλεύρου εξαρτάται πολλές φορές και από τα υλικά που θα ρίξουμε και από τον τρόπο που θα τα ρίξουμε, γι' αυτό το λόγο πάντοτε παρατηρούμε ότι σε μία ζύμη το αλεύρι δεν είναι ακριβώς όσο θα πει, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν ρίξαμε μισό φλιτζανάκι παραπάνω, αλλά είναι έτοιμο. Άρα τώρα, τι έχουμε να κάνουμε? Θα πάρουμε ένα ραψί με λαδόκολλα και θα αρχίσουμε να πλάθουμε. Έχουμε δύο επιλογές, είτε να πλάσουμε τα κλασικά, τα στρόγγυλα, τα μουστοκούλουρα, αυτά, τον κύκλο, είτε να κάνουμε μπαλάκια. Αυτού του τύπου. Ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Παρατηρούμε ότι η βρώμη είναι μέσα, φαίνεται. Εμένα μου αρέσει αυτό. Και πλάθουμε. Λοιπόν, πλάσαμε περίπου 34 στρόγγυλα μουστοκούλουρα. Είμαστε έτοιμοι να τα ψήσουμε. Τα ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 20 λεπτά. Ελέγχοντας πάντα φυσικά το φούρνο μας. Και βάζοντας στον αέρα για καλύτερο αποτέλεσμα. Καλή επιτυχία! Έτοιμα. Χρειάστηκε 20 λεπτά στους 170 βαθμούς ακριβώς και γίναν όπως πρέπει. Πρέπει να είναι μαλακά. Τα μουστοκούλουρα αυτά είναι μαλακά και αφράτα. Εγώ έχω ετοιμάσει το καφεδάκι μου. Είτε γαλλικό, είτε ελληνικό, όπως έκανε και η γιαγιά μου. Και σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Thank you.